Στο τέλος της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής έπεσαν οι υπογραφές για τη σύμβαση του έργου της ΔΕΙΑΗ με τίτλο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 19,5 εκατομμύρια ευρώ με τον ανάδοχο που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία». Η υλοποίηση του πρώτου μέρους από το έργο της ΔΕΙΑΗ, στο οποίο συγκαταλέγεται και η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, αναμένεται να ξεκινήσει στο επόμενο διάστημα. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Θωμάς Μπέγκας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε ικανοποίηση, καθώς το έργο αυτό, όπως είπε, είναι μέρος του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που εκπώνησε η ΔΕΙΑΗ. Το ποτάμι, είπε, δεν γυρίζει πίσω και η προσπάθεια θα έχει αίσιο τέλος. Ευχαριστώντας έτσι τους συνεργάτες στη ΔΕΙΑΗ, πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό, γιατί, όπως είπε, με τη δική του συμβολή πέτυχαν ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Το έργο αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων στους οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή, Νέα Ζωή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά, Πεντέλη, Κάτω Νεοχωρόπουλο και Σεισμόπληκτα, οικισμοί δηλαδή εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στη λίμνη Παμβότιδα. Ενός μεγάλου έργου αποχέτευσης που ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής και ένα μεγάλο έργο προστασίας του περιβάλλοντος του τόπου, του Δήμου. Πολλές περιοχές, νέες περιοχές του Δήμου μας, ουσιαστικά συνδέονται με το κεντρικό σύστημα της αποχέτευσης του Δήμου για να δημιουργήσουμε ποιότητα ζωής στους κατοίκους των και ταυτόχρονα περιβαλλοντική προστασία για τον τόπο και κυρίως για τη λίμνη Παμβότιδα και για τον ποταμό Καλαμά, διότι όπως γνωρίζετε ουσιαστικά η απόλυξη των δικτύων αυτών στον βιολογικό καθαρισμό ως αποδέκτη έχει σχέση και με την περιβαλλοντική προστασία και του Καλαμά. Όπως γνωρίζετε, το έργο αυτό είναι μέρος του πιο μεγάλου επενδυτικού προγράμματος που εκπώνησε η Δημοτική μας Αρχή ως Διοίκηση της ΔΕΙΑΗ. Το άλλο μεγάλο έργο, όπως γνωρίζετε, είναι η επέκταση του τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού που δυστυχώς, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις τις οποίες έχουμε όλοι υπόψη μας και θα αναφερθούμε στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης, θα πάει λίγο παραπίσω. Βέβαια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η προσπάθεια που έκανε η Δημοτική μας Αρχή να ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα θα έχει το τέλος της. Και ξέρετε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο κινδύνευσε με απένταξη. Οι διαδικασίες μελετών και ορίμασης και των δύο αυτών έργων και κάποιων μικροτέρων έργων ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια με σκοπό να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Δεν ολοκληρώθηκε όμως η συμβασιοποίησή τους την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με αποτέλεσμα η Δημοτική μας Αρχή να δώσει μια μεγάλη μάχη να διασώσει την ένταξη των έργων αυτών στη νέα προγραμματική περίοδο, επειδή όπως επανειλημμένως έχουμε δηλώσει, οι όροι και τα προαπαιτούμενα για την ένταξη των συγκεκριμένων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο είχαν αλλάξει. Τα καταφέραμε μετά από πολύ μεγάλο αγώνα και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αφήνουμε μια μεγάλη παρακαταθήκη στον τόπο, το μεγάλο έργο αποχέτευσης, το μεγάλο έργο της επέκτασης του τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού και κάποια μικρότερα έργα τα οποία συμπληρώνουν το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα.